Νομίζω το μόνο ερώτημα το οποίο τίθεται εύλογα από τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Βούτση, είναι το θέμα ευρύτερα του λαθρεμπορίου. Υπενθυμίζω, έχουμε λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων. Η απάντηση, ευθεία απάντηση στον κύριο Πρόεδρο, είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης. Γι' αυτό και πέρσι η σημερινή κυβέρνηση ήρθε και νομοθέτησε. Νομοθέτησε προκειμένου να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό, εγώ θα επαναλαμβάνω αυτές τις λέξεις, τον περιορισμό, όχι την πάταξη. Δεν μπορεί να υπάρξει πάταξη, είναι διαχρονικό και διατοπικό το πρόβλημα, για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Πήγε ξεχωριστή ενότητα πέρσι, νομοθετήσαμε για τα καύσιμα, διακριτή για τα καπνικά και ξεχωριστή ενότητα για τα αλκοολούχα ποτά. Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου είναι ευθύνη και της ΑΔΕ. Σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μάλιστα συντονιστικό όργανο που συνεδριάζει συστηματικά τακτικά για να συγχρονίζουμε όσο μπορούμε τις δυνάμεις μας. Συμμετέχει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Ναυτιλίας, η ΑΔΕ, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο. Εκτιμώ ότι τα στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας αποδεικνύουν ότι υπάρχει μία πρόοδος. Αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και τον καλύτερο συντονισμό, έχουμε αρκετές σημαντικές επιτυχίες. Πρόσφατα, νομίζω, ήταν το φως δημοσιότητας κάποιες συγκεκριμένες, κυρίως στην κατεύθυνση των καπνικών και των αλκοολούχων ποτών, αλλά και στα καύσιμα. Θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα το οποίο θίξατε είναι ένας βασικός πυλώνας της τοποθέτησης που πρέπει να κάνει σύντομα ο διοικητής της ΑΔΕ όταν θα έρθει στη Βουλή. Και να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία με συγκεκριμένα αποτελέσματα των δράσεων της ΑΔΕ την τελευταία τριετία για αυτό που λέγεται λαθρεμπόριο. Πρέπει όλοι να έχουμε κοινή εικόνα, κοινή γνώμη και κοινή άποψη για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο.